Κορίτσι μου, μόνο εσένα έχω στη ζωή, μόνο εσένα. Το θέατρο είναι μια κατάρα, αυτό θα σας πω. Όλους μας καρευόμαστε ότι είμαστε κάποιος και όλα αυτά γιατί? Για ένα χειροκρότημα, γιατί για μια υπόκληση, για ένα ένσημο. Ορίστε, να βγάζω τη μάσκα, βγάζω τη μάσκα του θεάτρου που δεν έχει νόημα. Δεν φοράω καν μακιγιάζ, καταλάβατε, είναι συμβολικό. Λοιπόν, τέλος αυτά τα πράγματα. Είναι ώρα να κάνουμε κάτι καλύτερο, κάτι πιο ουσιαστικό. Ωραίο το θέατρο, δεν λέω, αλλά δεν είναι λίγο στημένο, ρε φίλε. Δεν χάνονται λίγο τα νοήματα. Πάμε να κάνουμε κάτι καλύτερο. Εγώ αυτό λέω. Να κάνουμε κάτι καλύτερο γιατί μπορούμε, ρε φίλε. Δεν είναι μόνο το θέατρο, νόηματα περνάνε και αλλιώς. Περνάνε και με τη μουσική. Να, ένα απλό νόημα. Λα μινόρε. Μια νότα, μια συγχορδία, τόσα νοήματα. Όλοι σκεφτόμαστε την ιστορία μας. Σκεφτόμαστε το κορίτσι που χάσαμε. Το αγόρι που χάσαμε. Το κορίτσι που χάσε το αγόρι. Μη μινόρε, εντάξει, παρόμοια ιστορία, δεν έχει μεγάλη διαφορά, δεν έχει σημασία. Τα μινόρε είναι μινόρε. Πάμε όμως για κάτι καλύτερο. Εγώ αυτό που ήθελα πάντα ήταν να μπορώ να μιλήσω με νοήματα. Να μπορώ να εξηγήσω, να φιλοσοφήσω στο κοινό. Να μιλήσω για τα πράγματα που μας. Γεια! Με ξέρουν όλοι σε αυτή την περιοχή για αυτόν τον λόγο. Γιατί λέω κάτι που τους βοηθάει στη ζωή τους. Εμένα δεν με νοιάζει να κάνω φιγούρα, να πω ποιος είμαι. Με νοιάζει να δώσω οδηγίες για το πώς να ζήσεις καλύτερα. Και επιτέλους θα το κάνω. Βρήκα το μέρος. Και δεν ήταν το θέατρο. Νόμιζα το θέατρο για πολλά χρόνια. Αλλά δεν ήταν. Επιτέλους βρήκα το μέρος στο οποίο πάλι μαλακίες κάνουμε, ναι. Ο κόσμος δεν καταλαβαίνει. Αλλά αν τους μιλήσεις σωστά καταλαβαίνουν. Το πάνε να πας σε ένα μέρος όπου είναι συγκεντρωμένοι, όπου είναι νυφάλοι και όπου σ' ακούν. Και επιτέλους το βρήκα αυτό το μέρος και τα κατάφερα. Γιώργο μου, παλικάρι μου, να είναι καλά ο Γιώργος ο Παπαγεωργίου. Εγώ είμαι εκεί που λέει Γιάννης Σαρακατσάνης.